το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και ως του αιώνος. Αναπέμπουμε με όλη μας την καρδιά τον ύμνο δοξολογίας τον Κύριο για το μεγάλο δώρο που μας κάνει άλλη μια χρονιά στη ζωή μας, να μας φέρνει μπροστά σε αυτή την μοναδική και ειδική περίοδο που είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Με τον Αρχιδιάκονο Παντελεήμονα ήμεθα την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη για την σύνοδο στην οποία μετέχουμε και μετά είχαμε μια επίσκεψη στην Κύπρο, σε αυτό το νησί που κατέχεται κατά το 1/3 από ξένα, από τουρκικά στρατεύματα. Και επιστρέψαμε προχθές το βράδυ και είπαμε την Κυριακή της Θηρινής θα λειτουργήσουμε. Πού θα λειτουργήσουμε? Γιατί είναι και αργά. Πότε θα προφτάσουμε να ειδοποιήσουμε για να ετοιμαστούν οι άνθρωποι? Θα πάμε στην κοίμηση του Μπρούκλιν, λέμε. Θα πάμε στον πατέρα Δαμασκηνό Γκανά. Γιατί ξέραμε ότι είναι εδώ πάντα έτοιμος, έστω και αν τον ειδοποιήσει κανείς το τελευταίο λεπτό, όχι την τελευταία ώρα, για να έχει μια ωραία, ευλογημένη λειτουργία. Και έτσι ήμεθα σήμερα μαζί σε αυτή την λειτουργία που έχουμε τον, και πάλι αυτόν τον εκλεκτό ιερέα του Θεού να λειτουργεί μαζί μας. Έχουμε τους όντως εκλεκτούς μας ψάλτες. Πρέπει να πω ότι στις 540 ενορίες που έχουμε στην Αμερική, 540, πάρα πολύ λίγες, ελάχιστες, έχουν αυτούς τους ψάλτες, αυτό το είδος των ψαλτών, καθαρά βυζαντινή μουσική, καθαρά ωραία μουσική, και αυτό το είδος του ιερέως. Ακόμη και τα παιδιά εδώ του ιερού μας, σήμερα μας υπηρέτησαν με πολύ ευλάβεια και τα ευχαριστώ και τα συγχαίρω ιδιαιτέρως. Αδελφοί μου, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος 50 ημερών μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως, η οποία μας προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες πνευματικής ανανεώσεως και πνευματικής αναγεννήσεως, και μας τις προσφέρει με πολλούς τρόπους. Πρώτον, έχουμε υυξημένο αριθμό λειτουργιών την περίοδο αυτή. Εκτός από το ότι τις Κυριακές που έρχονται μέχρι το Πάσχα θα έχουμε την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που είναι πάρα πολύ ωραία, είναι λίγο πιο μεγάλη από την ακολουθία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γιατί έχει μεγαλύτερες ευχές της καθαγιάσεως. Είναι αυτό ένα έξτρα, γιατί είναι μια υπέροχη λειτουργία. Θα έχουμε, θα ακούσουμε και θα ψάλουμε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Θα έχουμε τις προηγιασμένες μας. Σήμερα ευγάλαμε ήδη την Δευτέρα, τον δεύτερο αμνό για την πρώτη λειτουργία που θα κάνει ο πατήρ Δαμασκηνός προηγιασμένη. Έχουμε άλλες έξτρα ευκαιρίες, όπως είναι η Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος και όπως είναι οι δυνατότητες ακολουθιών και ευκαιριών εξομολογήσεως, ευχελαίων και άλλων τέτοιων ευκαιριών. Επομένως, η Εκκλησία σε αυτή την περίοδο μας δίνει πάρα πολλά εξαιρετικά πράγματα. Επίσης, οι ακολουθίες αυτής της περίοδου έχουν κάτι το ιδιαίτερο που δεν το έχουν στον υπόλοιπο χρόνο. Δηλαδή, από αύριο Δευτέρα
μέχρι την και τη Μεγάλη Εβδομάδα και στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος διαβάζουμε κάθε μέρα κάτι από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση, το περνάμε ολόκληρο ως το τέλος, κάτι από τις προφητείες του προφήτου Ισαΐου το διαβάζουμε όλο και αυτό ως το τέλος, και επίσης σημαντικά κομμάτια από το βιβλίο των Παροιμιών. Αυτά είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί τα έβαλε η Εκκλησία? Διότι στην Γένεση, στον Ισαΐα και στις Παροιμίες κατά κάποιο τρόπο αναγγέλλεται ο ερχομός του Χριστού. Το βιβλίο της Γενέσεως, αύριο το πρώτο κεφάλαιο που θα ακούσουμε και στη συνέχεια, περιγράφει την πτώση του ανθρώπου, αλλά περιγράφει και την υπόσχεση του Θεού ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος θα σώσει τον κόσμο και θα διορθώσει το μεγάλο λάθος του Αδάμ και της Εύας. Το ίδιο λέει και ο προφήτης Ισαΐας και το περιγράφει με τέτοιο τρόπο, γι' αυτό τον ονόμασαν τον προφήτη Ισαΐα πέμπτο Ευαγγελιστή. Τον ακούμε όλες αυτές τις 50 μέρες της Τεσσαρακοστής. Οι δε παροιμίες προβάλλουν την ιδέα της σοφίας του Θεού για να μας πούν αυτό το οποίο θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη: η σοφία του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, οι Ιουδαίοι σημείων ζητούν θαύματα, οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, οι αρχαίοι Έλληνες ζητούν κάποιον που να είναι σοφός και να λέει σοφίες. Εμείς δε, λέει ο Απόστολος, κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Γι' αυτό διαβάζετε το βιβλίο των Παροιμιών που μιλάει για την σοφία, την οποία παρουσιάζει μάλιστα ως πρόσωπο, χωρίς να ξέρει ο συγγραφέας του βιβλίου ότι 800 χρόνια μετά τη συγγραφή του αυτό το οποίο, αυτός τον οποίο περιγράφει ο σοφία, ήταν ο ερχόμενος Ιησούς Χριστός. Έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό το πλουσιότατο λειτουργικό και πνευματικό και αγιογραφικό υλικό. Όταν δεν πάμε στην Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί ακούμε και διαβάζουμε ό,τι έχει γραφεί και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη περί της σαρκώσεως του Υιού του Θεού, περί της διακονίας του, περί της σταυρώσεώς του και της αναστάσεώς του. Γι' αυτό το λόγο θυμάμαι στα παλιά χρόνια, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, λέγαμε εκεί στους φοιτητές, αν θέλετε να έχετε ό,τι έχει γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη για τον ερχομό του Θεού στη γη, για την διακονία του, για την σταύρωση, ταφή και ανάσταστή του, πάρτε το βιβλίο των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Μπορείτε να γράψετε όχι μία αλλά πολλές διδακτορικές διατριβές με βάση αυτό το βιβλίο των ακολουθιών που θα ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Διότι εκεί υπάρχουν όλα όσα έχουν γραφεί περί Ιησού Χριστού, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε αυτό το μεγάλο προσόν. Γι' αυτό θυμάμαι ότι μου έλεγαν τότε καλοί φίλοι από το Πανεπιστήμιο, από το Χάρβαρντ, θα έρθουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα στη σχολή τη δική μας, στην Ορθόδοξη του Τιμίου Σταυρού, στο Εκκλησάκι, για να παρακολουθήσουμε τις ακολουθίες και να χαρούμε την αγιογραφική θεμελίωση του πάθους και της Αναστάσεως. Έτσι αρχίζουμε την περίοδο αυτή και ευχαριστώ τον Θεό που μας αξιώνει
να είμαστε μαζί και επαναλαμβάνω, ευχαριστώ και τον πατέρα Δαμασκηνό, τους ψάρτες μας, τα παιδιά του Ιερού, τους επιτρόπους μας, γιατί μου έδωκαν την ευκαιρία να λειτουργήσουμε σήμερα σε αυτόν τον ωραίο και παραδοσιακό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. My beloved people, we are with this Sunday, we are closing the period of Triodion, the weeks before Holy Week, before Lent, and from tomorrow morning we enter the very important period of the Lenten phase in the life of our church. The Sunday before entering Lenten period today has a very interesting gospel reading. We heard it both in Greek and English. This reading offers, as an introduction to the Holy Week, three basic things that we have to have in our minds as we are ready to enter the Lenten period. First, the Lord says, you have to forgive all those who might have hurt you, because otherwise God will not forgive your own sins against God. So here is principle or presupposition number one: arrange and put into rest anything that is hurting between us and the other people. Now, in our time, in our society, we might have quite a number of cases when we simply not only have differences, we might have been hurt by injustice done against us by some people, few or many. It's not easy to forgive and forget when people are hurting because of wrong words, because of actions of injustice, because of any wrong thing done against us. But we have to have this great heart, like the heart of God, to forgive. Imagine the number of millions of wrong things that we do against God by committing sins. And He forgives. He doesn't even say, well, what happened to you? You did that against me and you did not repent, you didn't ask for forgiveness. But God forgives. He's an open forgiveness source. So He says to us, arrange your relationships with the people, especially with people that in any way, deliberately or unknowingly, hurt you. Number two, He says, when you are fasting, don't do like the hypocrites who try to show they are fasting so that the people say, look how pious is this person. He is such a person of fasting, it shows even on his face that he's fasting. He's not eating properly, and that shows on his face. God says, don't do that. Make anything possible that you won't show to the people, that you do something just for them to show, to see that you are a very pious person. Just all acts that have to do with God, do for God. He knows, He sees, and He rewards you. Don't do anything related to God in order to please the people, because then you detract from the value. So, number one, arrange
any differences with the people. Number two, offer whatever you offer to God as worship or as thanksgiving or anything, or fasting, and do that as an act just for Him who sees you and will reward you. And then there is a third item today. The Lord says as a third thing, try to collect treasures in heaven. Don't rely on human investments, because human investments are easy to perish or easy to be stolen. But if you deposit in the bank of God, in heavenly goods, no danger of any loss whatsoever in any time. And the Lord says, do that because your heart is going to be where your treasure is. If your treasure is money, this is where your heart be. If your treasure is pleasure, that's the case. If your treasure is ambition, there your heart be. But if your heart is on various things except for God, you have lost the most important opportunity in your life to be with God. I'm closing with something I would like to share with you. A very important item in the Lenten period is fasting. The Church has arranged for fasting throughout the year, Wednesday and Friday, and for some periods. But this is the originally important fasting period. Now, is this period something like a diet exercise? You know, in our time, in our society, people are very occupied, justifiably so, with diets, all sorts of diets. How to get slim, how to do that. Is fasting one more method of diet? No. Fasting has a very different color and function. It's not only an exercise to control our sinful desires. That's why they say, Νηστεύσομεν από κακόν και ψεύδους και ατιμίας κλπ. The real fasting is not to commit things like lying, adultery, submit to illegal pleasures, etc. That's one point. But in fasting, my beloved people, there is something else. Remember how sin entered in humanity by Adam and Eve. What they did, they ate the fruit that should not have eaten. All misery, all wrong things, all darkness, all corruption that accompanies humanity started with something that has to do with eating. The original sin was an eating occasion. Our fasting is a restoration. It's as if when we fast that we say, we don't eat. Adam and Eve, you ate the fruit. We fast, we don't eat everything, as an act
of restoring what wrong happened with Adam. It's a very important act in fasting. It has this meaning of overcoming, restoring, throwing away the original source of any wrong thing that happened to humanity. The wrong thing committed by eating, and we say by not eating some things, we simply restore the original sin. It's a very interesting aspect and has been, of course, developed by the fathers of the church. It's not a new idea, it's something that was known, but it gives to fasting a much, much larger dimension. It's not like a diet. It's, as I said, a highly religious act of obedience to God. Εύχομαι καλή Σαρακοστή σε όλους. Ο Θεός θα είναι μαζί σας. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι θα σήμερα μαζί. Ο Θεός να σας δίνει κάθε καλό για να διέλθουμε την ωραία και μεγάλη Τεσσαρακοστή με νηστεία και προσευχή και με αξιοποίηση των ωραίων και μεγάλων ευκαιριών που μας δίδει η Εκκλησία μας, για να γιορτάσουμε και το Πάσχα εν χαρά και αγαλιάση. Αμήν.